Ποτέ αυτή που έτσι εδώ. Εδώ δεν ήταν και άλλη. Αν ο καιρό ήταν διαφορετικό, δεν ήταν και διαφορετική η κατάσταση. Καλημέρα σα, κύριε Πρωθυπουργέ. Αστυνόμος του Ρόγλου, Ιωάννη από τη Μυρία Καβάλα. Γεια σα. Πεζικού καραβίδα Λεωνάρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, από το Κυρκής. Από το Κυρκής, μπράβο. Θα διώρισε ένας πληροφορικής Καζελίδης Γιώργιος. Καλημέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα, Γιώργο. Να είστε καλά. Ήταν καταλαβαίνετε. Δεν το ξέρατε τότε. Την ουσία. Το ζήτημα είναι μόνο. Να είστε καλά, κύριε. Καλημέρα σας. Πεζικού κτώνας Βασίλειος, διατάξτε. Ο πρώτος. Αρχιλοχίας Μηχανικού Αναβανέτης Κωνσταντίνος, καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα παιδιά. Πολεμικός Πεζικού Πέδου Θανάση, του ποιητή Δευτέρου Λόγου, παίρνει 34 τάγματος Πεζικού. Καλημέρα! Και τώρα είμαστε τώρα στη φάση της εκπαίδευσης για αποστολές που έχει η μονοφυλάξη. Αρχεία, προσωπικό του δεν θα περάσει κανείς παράδειγμα. Και η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκβιαστεί από κανέναν ο οποίος θέλει να χρησιμοποιεί κατατρεγμένους ανθρώπους για να υπηρετήσει τους δικούς τους σκόπους. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο γίνεται. Χαίρομαι που βλέπω ότι το ηθικό είναι στην κυριολεξία ακμεότητα. Δεν είναι. Πολλές φορές ξέρετε το χρησιμοποιούμε αυτό σχήμα λόγου. Τώρα είναι αλήθεια. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει. Τίποτα λιγότερο και αυτό μας γεμίζει όλους με πολύ μεγάλη σιγουριά. Καλησπέρα. Πώς έχουμε να ζητήσει. 22 χρονών, Ρουσιδιώκη. Πού είσαι? Από Αθήνα. Κυπριάκος. Ω, συνονόματος. Έλα μου αυτά, φύγε εδώ. Δεν ήταν συντημένο. Γι' αυτό είμαι σίγουρο. Πιστεύουμε.